πανεπιστήμια της Κίνας. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τον κινέζικο παράγοντα. Αυτή η έντονη διπλωματική κινητικότητα της Κίνας τι μπορεί να φέρει στη διεθνή σκηνή, κύριε Γουλιάμου? Κοιτάξτε, πριν να απαντήσει κανένας πάνω στο θέμα τι μπορεί να φέρει αυτή η κινητικότητα, είναι να δούμε το διεθνές περιβάλλον πώς έχει διαμορφωθεί, πώς διαμορφώνεται. Είναι εδώ και πολλά χρόνια όπου τόσο το ΝΑΤΟ όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες περισφύγουν, θα λέγα, την Κίνα και κάθε χώρα η οποία είναι αντίθετη προς την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτείων ή ακόμα και των νατοϊκών δυνάμεων. Είπατε και πολύ σωστά ότι σε λίγες μέρες πρόκειται να επισκεφθεί την πρωτεύουσα της Κίνας, το Πεκίνο, ο ύπεξ των Ηνωμένων Πολιτείων, ο κύριος Μπλίνκεν. Από 16, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, μέχρι 21 Ιουνίου. Ναι. Την ίδια ώρα όμως έχει φροντίσει η Αμερική μέσω του ΝΑΤΟ να εντείνει και εκτείνει τη σχέση με τη Νέα Ζηλανδία, διευρύνοντας αυτή τη σχέση με ένα νέο σύμφωνο. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό αποτελεί μία πρόκληση η οποία δεν είναι ωφέλιμη, θα λέγα. Σε κάθε περίπτωση, εκείνο που κανείς πρέπει να συγκρατήσει είναι ότι ζούμε σε μία εποχή όξυνσης και αντίφασης και αντίθεσης των υπερκαπιταλιστικών και καπιταλιστικών σχέσεων και δυνάμεων. Και μέσα σε αυτό το κλίμα, μέσα σε αυτή την όξυνση πρέπει να δει κανείς πολύ προσεκτικά τι και πώς διαμορφώνεται αυτή η κατάσταση με αυτή την ανερχόμενη παγκόσμια δύναμη που είναι σαφώς η Κίνα, όπως και εσείς στο εισαγωγικό σας το έχετε επισημάνει. Κυρία Γουλιάμου,